Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σήμερα το θέμα μας, επίκαιρο και ενδιαφέρον, είναι τα fake news versus ελευθερία της έκφρασης, με δύο πολύ σημαντικούς και σχετιζόμενους με το θέμα καλεσμένους. Πάμε να τους γνωρίσουμε παρέα. Μαζί μας βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριος Πάνος Αλεξανδρής. Κύριε Αλεξανδρή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Καλησπέρα, χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και με ένα θέμα το οποίο πραγματικά τα όρια της ελευθερίας έκφρασης, τα fake news, η προστασία της προσωπικότητας καθενός, νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα όχι μόνο παρόντος αλλά και μέλλοντος. Άρα είναι πολύ ευχάριστη και πρόσκληση και πρόκληση. Πάρα πολύ ωραία και συμμερίζομαι την άποψη αυτή. Πάμε να καλωσορίσουμε και τον διδάκτορα Φώτη Σπυρόπουλο, δικηγόρο και μεταδιδακτορικό ερευνητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κύριε Σπυρόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Κυρία Τερζή, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και το Πανεπιστήμιο και τον κύριο Γενικό Γραμματέα που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Πριν σας δώσω το λόγο, θέλω να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχάς, την προηγούμενη εβδομάδα δεν γυρίσαμε εκπομπή και έτσι δεν μου δόθηκε η ευκαιρία. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου για τα 19 χρόνια που συμπληρώθηκαν από το θάνατό της να αφιερώσω τη σημερινή μας εκπομπή στην αγαπημένη μου Μαλβίνα Κάραλη, που ήταν και ένας λόγος που εγώ προσωπικά στράφηκα στη δημοσιογραφία και μου άρεσε και την αγαπώ πολύ. Και θεωρώ ότι είναι περισσότερο από ποτέ στις μέρες μας αισθητή απουσία της. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την ελευθερία της έκφρασης, για να σας πούμε ότι διαθέτεται το δικαίωμα από τον νόμο να εκφράζετε ελεύθερα την άποψή σας, ακόμη και αν διαφωνεί όλος ο κόσμος μαζί σας. Υπάρχει άλλωστε και ένα ρητό που λέει ότι αν δεν πιστεύουμε στην ελευθερία του λόγου των ανθρώπων που απεχθανόμαστε, τότε δεν πιστεύουμε καθόλου σε αυτήν. Σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητας και ιδιαιτερότητας του ανθρώπου είναι ότι έχει και εκφράζει γνώμες. Προφανώς δεν έχει το δικαίωμα να υβρίζει και προφανώς και η προστασία αυτού του δικαιώματος είναι σχετική και όχι απόλυτη όπως όλων των δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση εδώ της ελευθερίας της έκφρασης, της αξιολογικής κρίσης και τα πραγματικά περιστατικά. Διότι όταν εκφράσουμε μια αξιολογική κρίση μέσα σε ένα ευπρεπές πλαίσιο, έχουμε κάθε δικαίωμα να την εκφράσουμε, ό,τι και αυτή περιλαμβάνει. Καθώς και ένα πραγματικό περιστατικό, άμα είναι αληθές, άμα είναι κάτι ψευδές, προφανώς θα υποστούμε τις αντίστοιχες ένομες συνέπειες για τις οποίες θα μας μιλήσουν εκτενέστερα οι δύο εκλεκτοί καλεσμένοι που βρίσκονται μαζί μας εδώ. Ένα πραγματικό περιστατικό που θα ήταν λάθος να υποθεί και θα ακολουθούσε αυτές τις προβλεπόμενες συνέπειες, έτσι για να σας βάλουμε λίγο στο θέμα, είναι να πούμε ότι ο Χ είναι κλέφτης. Αν δεν είναι κλέφτης, δεν αληθεύει να πούμε κάτι τέτοιο. Απέναντίας αποτελεί αξιολογική κρίση το να εκφράσω εγώ, για παράδειγμα, ότι κατά την προσωπική μου άποψη εμπορικοποιείται η Ακρόπολη με το να επιτρέπουμε την προβολή εικονμόδα σε ένα τόσο σημαίνον ιστορικό μνημείο. Είναι μια αξιολογική κρίση βγαλμένη από την επικαιρότητα. Έχει κάποιο δικαίωμα να την εκφράσει, ακόμα και αν διαφωνεί κάποιο άλλο με αυτή. Όλα αυτά πηγάζουν από το άρθρο 14 του συντάγματός μας για την ελευθερία του τύπου, όπου ορίζεται ότι καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του κράτους. Και στην παράγραφο 9 θεωρώ σημαντικό να πούμε ότι μεταξύ άλλων ορίζεται ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά όπως ο νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην ενημέρωση. Γιατί πρέπει να πληρούνται και τα εχέγγυα για να υπάρξει στην πράξη ελευθερία της έκφρασης, έτσι. Και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθορίζει τα αντίστοιχα. Και να έχουμε φυσικά πάντα υπόψη ότι όπως όλες οι ελευθερίες, έτσι και η ελευθερία της έκφρασης, χρειάζεται και αρετή και τόλμη. Κύριε Αλεξανδρή, να ξεκινήσουμε με εσάς. Επαναλαμβάνω, είστε Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα ήθελα να μας πείτε, καθώς παρατηρούμε στις μέρες μας, ότι συχνά υποχωρεί αντικειμενική αλήθεια μπροστά στο πολιτικό σορθό. Γίνεται λόγος για το political correct. Θα ήθελα την τοποθέτησή σας στο γιατί συμβαίνει αυτό και αν είναι κάτι νομικά επιβεβλημένο ή κοινωνικά ανεκτό. Η ερώτησή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μόνο ότι έχει ορισμένες παραμέτρους οι οποίες δεν μπορεί να είναι συνολικώς αποδεκτές. Η πρώτη παράμετρος είναι τι σημαίνει αντικειμενική αλήθεια. Αντικειμενική αλήθεια είναι ότι είμαστε σε αυτό το χώρο, μας παίρνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και λέμε ενδεχομένως ενδιαφέροντα πράγματα με βάση την κρίση αυτών που μας ακούν. Αυτή είναι μια αντικειμενική αλήθεια και από αυτό το πιο αντικειμενικό είναι ότι είμαστε εδώ. Όλα τα άλλα είναι στην κρίση εκείνου που παρακολουθεί.
την εξέλιξη ενός γεγονότος. Πάμε μετά στο λεγόμενο political correct. Τι είναι πολιτικός ορθό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι πολιτικός ορθό ή κάτι το οποίο να είναι πολιτικά ανορθόδοξο. Πέρα μιας ευγένειας την οποία πρέπει να έχουμε στο δημόσιο διάλογο, πέρα από έναν τρόπο τον οποίο πρέπει να έχει ο καθένας για να εκφράζει και να αναπτύσσει τις απόψεις του, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα μπορούν να διέπονται από έναν ορθολογισμό που έχει σχέση με το υποκείμενο που εκφέρει το λόγο. Επίσης, τι σημαίνει αντικειμενική ενημέρωση? Ζούμε μέρες όπου ο καθένας μπορεί να βγει να πει την άποψή του ελεύθερα και να θεωρεί ότι αυτό το οποίο εκφέρει ως άποψη είναι αντικειμενικό, ενώ είναι βαθύτατα υποκειμενικό. Γιατί? Ακόμη και η επιστημονικώς εκφερόμενη άποψη είναι μια άποψη η οποία στηρίζεται στον τρόπο που κάποιος δήλησε τη γνώση και δεύτερον στον τρόπο που ο ίδιος εκφράζει την επιστημοσύνη του διαμορφώνοντας τον επαγωγικό λεγόμενο λόγο. Ξεκινάω από αυτό, έχω μια πρόταση και η πρόταση αυτή οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Αυτό όμως είναι βαθύτατα υποκειμενικό. Δεν έχει αντικειμενικά στοιχεία απόλυτα, γιατί έχει πάρα πολλές παραμέτρους που είναι υποκειμενικές. Άρα, δεν ξέρω επίσης κατά πόσον μία ενημέρωση μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενική. Πρώτον, γιατί επηρεάζεται από αυτόν που την εκφέρει. Κατά δεύτερον λόγο, μπορεί να επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες που είναι κομμάτι της δημόσιας πραγματικότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Εγώ λέω ότι όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται ελεύθερα, αρκεί να μην θίγουν το βασικό πυρήνα της προσωπικότητας ανθρώπων προς τους οποίους στρέφονται. Γιατί όπως υπάρχει το δικαίωμα για την ελευθερία της έκφρασης, όπως υπάρχει επίσης και το δικαίωμα για την πολύ σκληρή κριτική, όχι απλώς την κριτική, ιδιαίτερα στους συμμετέχοντες στα δημόσια, έτσι. Είναι επιβεβλημένο λοιπόν όλοι, και όταν λέω συμμετέχοντες στα δημόσια, δεν εννοώ μόνο τους πολιτικούς, ενώ το συνολικό φάσμα εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν με δραστικό τρόπο τη ζωή των άλλων. Γιατί αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή των άλλων παίρνουμε όλοι. Ακόμη και στα πλαίσια της οικογένειάς μας, ακόμη και στα πλαίσια του κοινωνικού μας περίγυρου, ακόμη και στα πλαίσια του επαγγελματικού μας περίγυρου. Εκείνοι όμως που παίρνουν δραστικές αποφάσεις, σαφώς θα υφίσταται και μια σκληρή κριτική. Όμως, εδώ αρχίζει το μέτρο. Πόσο σκληρή μπορεί να είναι αυτή η κριτική, και δεν αναφέρομαι στο να είναι απαξιωτική, γιατί στην απαξιωτική μπορείς να απαντήσεις. Είναι μέρος του δημοσίου διαλόγου όπως αυτός διαμορφώνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, για να μην πω παγκόσμια. Το θέμα είναι πόσο γίνεσαι με δική σου βούληση κατά τίνουσα προσβλητικός για να γίνεις προσβλητικός. Όχι για να αποδώσεις μία αλήθεια, αλλά για να προσβάλλεις ή για να εξοντώσεις ηθικά και προσωπικά εκείνον που δεν συμφωνεί μαζί σου. Νομίζω ότι εκεί ποινικοποιείται κιόλας μία τέτοια εκφορά του λόγου. Κοιτάξτε. Ξεπερνάει τα όρια της ελευθερίας του τι, του τι ακριβώς. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο το έχω αντιμετωπίσει στα πλαίσια της αρμοδιότητάς μου και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει ακολουθήσει και με την προεδρία του πολύ πολύ εκλεκτού Έλληνα, του Αλέξανδρου Σισιλιάνου, ο οποίος τώρα βεβαίως έχει αποσυρθεί, έχει εκλεγεί άλλο στη θέση του, μετά την εξάρτηση της θητείας του, ήταν η σύγκρουση των δύο άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Το δικαίωμα προστασίας της προσωπικότητας από τη μία, ότι έναν άνθρωπο δεν μπορεί να το πετά στα σκυλιά, έτσι επειδή έχεις αυτή την αντικειμενική άποψη για την αλήθεια, απ' την άλλη όμως έχεις και την δυνατότητα να εκφέρεις την άποψή σου. Και εδώ έχουμε δύο δικαιώματα τα οποία συγκρούονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωμη τάξη. Και όταν μιλάμε για ΕΔΑ, μιλάμε για την Ευρώπη των 49. Δεν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκπροσωπείται όλο αυτό το φάσμα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν και αντιτιθέμενες αποφάσεις. Πώς γίνεται η στάθμιση λοιπόν αυτών των δύο δικαιωμάτων? Η στάθμιση είναι το θέμα του δικαστή. Ο ελληνικός νόμος είναι λίγο πιο αυστηρός, είναι η αλήθεια. Και η εφαρμογή νομολογιακή, όπως τελικώς επιβάλλεται περισσότερο από το ανώτατο δικαστήριο για την αστική και ποινική δικαιοσύνη, που είναι ο Άριος Πάγος, είναι ακόμη αυστηρότερη. Εδώ πρέπει να δούμε σε κάποια στιγμή, και θα το δούμε, είναι αναγκαίο αυτό, δεν μπορεί να μην ειδωθεί με βάση και τις αποφάσεις του ΕΔΑ, πώς θα αναμορφώσουμε, αν αναμορφώσουμε την ποινική νομοθεσία. Και να την αναμορφώσουμε με έναν τρόπο ώστε να επιτρέπουμε την έκφραση, αλλά από την άλλη να μην επιτρέπουμε και την ασυδοσία. Έτσι. Και εδώ βρίσκεται στα όρια του τι είναι συκοφαντικό, τι είναι απλά δυσφημιστικό, τι είναι το δικαιολογημένο ενδιαφέρον που εισάγεται μέσα από τον ποινικό κώδικα, δηλαδή όταν κρίνεις κάποιον ακόμη και με υπέρβαση των ορίων της αξίας, της οξίας κριτικής, αλλά έχεις δικαιολογημένο ενδιαφέρον γιατί είσαι δημοσιογράφος, γιατί είσαι πρόσωπο το οποίο βρίσκεται μέσα στα δημόσια. Και επειδή χρησιμοποιήσατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, το λεγόμενο είσαι κλέφτης. Εδώ αρχίζουν και παίζουν πολλά. Το είσαι κλέφτης είναι ένα γεγονός, οπότε έχουμε συκοφαντική δυσφήμιση. Το είσαι κλέφτης είναι
μία απαξιωτική φράση, οπότε έχουμε εξύβριση. Όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έπειτα, σου λένε ορισμένες αποφάσεις, ακόμη και του ΕΔΑ ή άλλων ευρωπαϊκών δικαστηρίων, εάν αυτό δεν το λέει ακριβώς είσαι κλέφτης, που ενέχει αυτή την απαξίωση, αλλά λέει διαχειρίζεσαι κατά τρόπο μεροληπτικό και ενδειχομένως και ελεγκταίο τα δημόσια οικονομικά. Είναι ακριβώς η ίδια φράση σαν να σου λέει ότι είσαι κλέφτης. Απλώς το λες πιο ευγενικά. Οπότε το ένα είναι η οξία κριτική, ενώ το άλλο είναι η απονομή της βιαιότητας της έκφρασης. Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι σταθμίσεις. Άμα θέλετε, εγώ είμαι πολύ, πάρα πολύ υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης. Και έχοντας αναλάβει και δημόσιο αξίωμα, δέχομαι την κριτική και επίσης, επειδή είχα και στο παρελθόν δημόσια αξιώματα για μικρά διαστήματα της ζωής μου, έχω υποστεί και βάναυσες επιθέσεις από τον τύπο και ποτέ δεν έχω απαντήσει με αγωγή. Άρα, ακόμα και έμπρακτα υποστηρίζετε την ελευθερία της έκφρασης, παθητικά με αυτό το τρόπο. Όμως βλέπω από την άλλη ότι δεν έχουν, γιατί ξέρετε, είναι και τα υποκειμενικά όρια αντοχής. Χωρίς να καταχρώμε το χρόνο σας. Δηλαδή, εγώ μπορεί να έχω ένα υποκειμενικό όριο αντοχής να αντέξω μια πάρα πολύ άσχημη κριτική. Ένας δικαστής έχει πολύ μικρότερα όρια από μένα και λόγω της θέσης και λόγω του γεγονότος του απονέμει την δικαιοσύνη να ακούσει μια ευθέως πολύ απαξιωτική κρίση εναντίον του από ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, από έναν δημοσιογράφο. Και το καταλαβαίνω ότι η δική του υποκειμενική στάθμιση, το πώς δέχεται την προσβολή, είναι διαφορετική από τη δική μου υποκειμενική. Θέλω στα γρήγορα να σχολιάσω δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, για κάτι που δείξατε νωρίτερα, ότι η είδηση, χωρίς το υποκειμενικό σχόλιο, γιατί περιέχει υποκειμενικό σχόλιο, για μένα δεν είναι είδηση, είναι στα χέρια του δημοσιογράφου, ο οποίος όμως ελέγχεται από τον κώδικα διοντολογίας. Δηλαδή, δεν είναι δεδομένο, ούτε πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο, ότι βάζει μέσα τη δική του κρίση, το πώς μεταδίδει μια αντικειμενική αλήθεια. Δηλαδή, ότι εδώ πέρα σημειώθηκε ένα τροχαίο δυστύχημα. Είναι μια αντικειμενική αλήθεια. Ναι. Πώς μπορεί αυτή να διαστραφεί η αντικειμενική αλήθεια. Λόγω των πολύ κακών συνθήκων που ειδικά ισχύουν σε αυτό το δρόμο, που δεν είναι αλήθεια, συνέβη αυτό το ατύχημα, στο οποίο ατύχημα όταν βγήκε εκείνος που είχε χτυπήσει τον άλλον μηδιούσε, που σημαίνει ότι εξέφραζε μία μάλλον αδιαφορία για το γεγονός που είχε συμβεί. Δηλαδή, άμα θέλει ακόμη και ένας λειτουργός του τύπου να το κάνει λίγο πιο... Πώς να σας το πω έτσι με τη διάδοχο. Όχι, δεν έχει κίτρινο. Να πιάσει, βρε παιδί μου. Γιατί αν πεις μια αντικειμενική είδηση ότι έξω έγινε ένα δυστύχημα, δεν θα ακούσουν πολύ. Αν βάλεις και λίγο σάρτσα ότι ήταν περίεργο το δυστύχημα, δεν ξέρουμε αυτός που έφυγε από το φανάρι γιατί έφυγε, δεν ξέρουμε γιατί εκείνος που είχε επιλέξει αυτόν τον δρόμο τον είχε επιλέξει, αρχίζουν όλοι και ψάχνονται. Μήπως κρύβεται πίσω από αυτό. Φοβάμαι πολλές φορές, χωρίς να κατηγορώ κανέναν, ότι μας αρέσει λίγο η σαλτσούλα. Γιατί αυτή η σαλτσούλα είναι που κάνει και την είδηση τραβηχτική και ανεβάζει και τα νούμερα τηλεθέασης. Το δεύτερο που θέλω να θίξω, είχε φτάσει μέχρι και την νομολογία του Αρείου Πάγου μία αγωγή που είχε κάνει. Η Ελλάδα δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο, έτσι να το σημειώσουμε. Όχι. Αυτό. Μία ηθοποιός. Κρίμα. Αν δεν συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Ας την αφήσουμε για άλλη φορά. Για να προχωρήσουμε και στη συνέχεια του θέματος που πραγματευόμαστε σήμερα εδώ, που είναι μόνο μία πτυχή του συνταγματικού δικαίου, αλλά πολύ σημαντική, όπου αυτή η ηθοποιός είχε στραφεί κατά ενός κριτικού τέχνης που την είχε χαρακτηρίσει ατάλλαντη και θεώρησε ότι καταστράφηκε η καριέρα της σε τέτοιο βαθμό που εγώ είχα ακούσει μια φορά τον κύριο Τσακυράκη να λέει ότι αυτό είναι απόλυτη ελευθερία της έκφρασης και ότι κακώς η νομολογία του Αρείου Πάγου δέχτηκε αυτό το πράγμα και πήρε πολύ μεγάλη αποζημίωση. Οπότε είναι δυσδιάκριτα τα όρια μερικές φορές και ειδικά μη έχοντας συνταγματικό δικαστήριο. Και δεν ξέρω, ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε ότι είστε και, σε αυτή, και, στο, και, στην, και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μία θέση, σε, στην όχι, Ευρωπαϊκή όχι, Επιτροπή. Πώς το είπατε. Η Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ειδοποιείται από τη μόνιμη αντιπροσωπεία μας στο Στρασβούργο, όπως και από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για όλες τις ελεγκτές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων που προσβάλλουν κατά την κρίση του ΕΔΑ. Την Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη. Άρα, εμείς λαμβάνουμε την πληροφόρηση είτε για ποινές οι οποίες έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα, όπως επίσης εμέσως μας γίνεται η σύσταση πώς θα αλλάξουμε την νομοθεσία. Γιατί την ομολογία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, τη βάζουν τα δικαστήρια που είναι ανεξάρτητα. Πώς θα αλλάξουμε την νομοθεσία ώστε να υπάρξει σιγά σιγά η προσαρμογή με αυτό που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η εναρμόνιση. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επειδή είπατε πιο πριν ο ίδιος ότι είναι πιο αυστηρή η ελληνική νομοθεσία, αν. Είναι. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αλλαγή αυτών των αδικημάτων, ας πούμε, της απλής δυσφήμισης, της κοφαντικής δυσφήμισης. Έχει υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος, έχουν υποβληθεί σχέδια, ακόμη κάποια τελική απόφαση δεν έχει πάρθει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση η χώρα
με τον Α ή Β τρόπο θα βρει έναν τρόπο να εναρμονιστεί με την ομολογία του ΕΔΑ. Γιατί είναι αναγκασμένη και εναρμονίζεται και σε όλα τα άλλα ζητήματα. Δεν θα είναι κάτι πρωτότυπο το οποίο θα έχει συμβεί. Επειδή όμως δεν έχει προωθηθεί νομοθετικά ακόμη μια τέτοια διάταξη, δεν θα ήταν ενδιαφέρον να ακουστεί ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές συζητήσεις μέσα στα πλαίσια και των δικαστών που συμμετέχουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ως σύμβουλοι του κ. Υπουργού, ορισμένοι εκ των οποίων είναι πάρα πολύ καλοί, όλοι είναι πολύ καλοί, αλλά ορισμένοι έχουν και μια γνώση πολύ βαθιά της ποινικής επιστήμης, οπότε βοηθούν πάρα πολύ με τις απόψεις τους στη διαμόρφωση ενός ενδεχομένως λίγο διαφοροποιημένου πλαισίου. Πολύ ωραία. Κύριε Σπυρόπουλε, να περάσουμε σε εσάς. Στον ελληνικό ποινικό κώδικα, για όσους δεν το γνωρίζουν, προστατεύεται ως ένομο αγαθό η δημόσια τάξη και γι' αυτό στο άρθρο 191 στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις, με αποτέλεσμα να προκαλέσει φόβο σε αόριστο αριθμό ανθρώπων ή σε ορισμένο κύκλο ή κατηγορία προσώπων, που αναγκάζονται έτσι να προβούν σε μη προγραμματισμένες πράξεις ή σε ματέωσή τους, με κίνδυνο να προκληθεί ζημία στην οικονομία, στον τουρισμό ή στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή να διαταραχτούν οι διεθνείς της σχέσεις, τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 έτη χρηματική ποινή. Είναι πλημέλημα αυτεπάγγελτο, αν δεν απατώμε. Δεν κάνει λόγο το άρθρο ούτε για κρίσεις, ούτε για σκέψεις, ούτε για γνώμες. Μόνο για ειδήσεις που βασίζονται σε ανύπαρκτα γεγονότα και που διασπείρονται και προωθούν τις συγκεκριμένες συνέπειες που προανέφερα. Θα ήθελα να μας πείτε, εάν η διασπορά ψευδών ειδήσεων, έχετε ειδικευτεί και σε αυτό το θέμα μέσω της μεταδιδακτορικής σας διατριβής, αν δεν κάνω λάθος, συμπορεύετε ή αντιπαλεύετε με την ελευθερία της έκφρασης και να μας δώσετε και παραδείγματα περιπτωσιολογίας για τον κόσμο που παρακολουθεί. Λοιπόν, πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να συνδέσω την απάντηση με όσα υπόθηκαν προηγουμένως, προκειμένου να γίνει σαφές και στο κοινό μας. Και θα ξεκινήσω με ένα πραγματικό περιστατικό, με ένα παράδειγμα. Όταν άρχισα να εκπονώ την έρευνά μου για την νομική αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, το fake news, είπα το θέμα σε μια φίλη μου γνωστή ηθοποιό. Ότι ασχολούμαι με την νομική αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Και μου λέει, είναι πολύ σημαντικό, άκου να δεις τι πάθαμε. Είχαμε περιοδία με τον Θίασο, με έναν πολύ γνωστό Θίασο, και κάποια τρόλς του διαδικτύου γράψαν ότι ένας ηθοποιός από το Θίασο πέθανε, ψευδός βεβαίως, επομένως ο κόσμος δεν ερχόταν στις παραστάσεις γιατί πίστευε ότι δεν θα γίνουν. Και εκεί πέρα τίθεται πια το ζήτημα της διάκρισης. Αυτό το οποίο μου επικαλέστηκε η φίλη μου ως πραγματικό περιστατικό. Είναι ψευδής είδηση η οποία υπάγεται στο 191 ή είναι μια συκοφαντική δυσφήμιση του άρθρου 363 του ποινικού κώδικα. Η διαφορά λοιπόν των άρθρων είναι η εξής. Πολύ σωστά το θέσετε στην ερώτησή σας. Το 191 του ποινικού κώδικα ασχολείται πριν την τροποποίηση του 2019 με την δημόσια τάξη. Δηλαδή, ασχολείται με ειδήσεις οι οποίες μπορούν να ταράξουν τη δημόσια πίστη και να δημιουργήσουν φόβο και ανασφάλεια στο κοινό. Όπου μια είδηση ότι κάποιος, ένας ηθοποιός πέθανε, δεν έχει τα στοιχεία αυτά τα οποία μόλις προανέφερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μετά το 2019, με την τροποποίηση του άρθρου 191, την οποία και διαβάσατε, ουσιαστικά περιορίζεται και η εφαρμογή του. Γιατί κατά πρώτον, το άρθρο γίνεται έγκλημα αποτελέσματος, λέει με αποτέλεσμα αυτός ο αόριστος αριθμός ανθρώπων, με αποτέλεσμα αυτός ο αόριστος αριθμός ανθρώπων ή ο κύκλος να αλλάξει την απόφασή του ή το πρόγραμμά του, να προβεί σε ματέωση κτλ. Για 4 μόνο τομείς πια. 4 μόνο τομείς το έχω μπροστά μου εδώ. Είναι η οικονομία, ο τουρισμός, η αμυντική ικανότητα της χώρας, η διεθνή σχέση της χώρας. Λοιπόν, 4. Αυτές οι 4 κατηγορίες. Κατά αυτήν την έννοια, λοιπόν, η εφαρμογή του 191 έχει γίνει δυσχερέστερη. Γιατί απαιτούνται από την ίδια τη διάταξη και με την ποινική της υπόσταση να αποδειχθούν πολύ περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το ότι ήταν πριν. Λαμβάνοντας τώρα αυτό ως υπόψη, έρχομαι να απαντήσω στην ερώτησή σας. Οι περισσότερες προϋποθέσεις για να πούμε ότι κάποιος διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα με την ελευθερία της έκφρασης. Σημαίνει δηλαδή ότι το συγκεκριμένο άρθρο, η συγκεκριμένη νομική πρόβλεψη,
έδωσε ένα boost. Δώστε μου, αν μου επιτρέπετε έτσι τον αντιπόρο, στην ελευθερία της έκφρασης, υπό την έννοια του ότι πλέον θεωρώ, εκτιμώ, θα το πει και η νομολογία, θα το πούν τα δικαστήρια, ότι είναι πιο δύσκολο να τιμωρηθεί κάποιος για το άρθρο 191 σε σχέση με παλιότερα, λόγω των προϋποθέσεων που τίθενται και λόγω του περιορισμού της εφαρμογής της διάταξης σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες. Πολύ ωραία, συγγνώμη που διακόπτω. Αν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την κοινωνία μας να αναγάγει σε ένα αγαθό την προστασία της δημόσιας τάξης, ποια είναι η δικαιοπολιτική στόχευση, γιατί πέρασε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες ψήφιση αυτού του νόμου, που αντί να το αυστηροποιήσει, εφόσον το κρίνουμε ως τόσο σημαντικό και ειδικά τώρα με την πανδημία έχει φανεί αυτό περίτρανα, απέναντι σε έκανε ακόμη δυσκολότερη. Την εφαρμογή του. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Καταρχάς, αυτή είναι την απάντηση σε αυτή την ερώτηση που είναι πολύ εύστοχη, θα έπρεπε κανονικά να μας τη δίνει τη λογική έκθεση του νόμου. Μην περιμένετε πολλά πράγματα, δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Λοιπόν, η αιτιολογική έκθεση του νόμου για το άρθρο 191 συγκεκριμένα είναι τουλάχιστον απογοητευτική. Σε επίπεδο ελευθερίας της έκφρασης, ξαναλέω, η ελευθερία της έκφρασης φαίνεται να ενισχύεται από το γεγονός ότι είναι δυσχερέστερη η εφαρμογή της διάταξης για τιμώρηση. Αλλά εδώ έχουμε το εξής. Να δούμε τι μας λένε τα ευρωπαϊκά και διεθνή κείμενα, τα οποία συνιστούν ουσιαστικά και ευρωπαϊκές και διεθνείς μας δεσμεύσεις. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Είπατε για το άρθρο 14, ο κύριος Γενικός είπε πριν για το άρθρο 10 του ΕΔΑ, υπάρχει ακόμα το άρθρο 11 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Δημοκρατικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Σε αυτά λοιπόν κατοχυρώνεται η ελευθερία της έκφρασης σε συνδυασμό, προσέξτε, και με το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Γιατί αυτά τα δύο παίζουν μαζί. Η ελευθερία της έκφρασης, δικαίωμα στην πληροφόρηση παράλληλα. Απ' την άλλη όμως προβλέπονται και συγκεκριμένους τομείς δυνατότητα των κρατών να επιβάλλουν περιορισμούς προκειμένου τι, να μην θίγονται αγαθά τα οποία κρίνονται από τον νομοθέτη σημαντικότερα από την ελευθερία της έκφρασης του ατόμου ή υπερατομικά ένομα αγαθά. Ας πούμε, η αμυντική ικανότητα της χώρας είναι πολύ πιο σημαντική στο να διαφυλαχθεί από το να διαφυλαχθεί το δικό μου δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Να πω ότι, για παράδειγμα, όλα τα οπλικά συστήματα που βρίσκονται στον Εύρα αυτή τη στιγμή είναι χαλασμένα και δεν λειτουργεί τίποτα. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να δημιουργήσω μια τεράστια ανασφάλεια στους Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει περίπτωση σε μια επίθεση από εξ Ανατολάς να είναι η χώρα αμυντικά ακάλυπτη. Επομένως, πού καταλήγουμε σε αυτό? Εδώ καταλήγουμε στο ότι θα πρέπει, καταρχάς, η χώρα να βλέπει τι γίνεται στο εξωτερικό. Και εδώ είναι ο κύριος Γενικός και είμαι σίγουρος ότι θα μας ακούσει, γιατί είναι και συνάδελφος δικηγόρος και με τεράστια εμπειρία. Λοιπόν, η χώρα να βλέπει λοιπόν τι γίνεται στο εξωτερικό, να βλέπει τι ισχύει σε σχέση με τις διατάξεις που ισχύουν και που ψηφίζονται για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων αυτή τη στιγμή. Όχι βέβαια να τις πάρουμε και να τις οθήσουμε φωτογραφικά. Κάθε φωτογραφική υιοθέτηση είναι εξ ορισμού λανθασμένη, γιατί πρέπει να προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες κτλ. Συγκεκριμένες νόρμες δηλαδή, οι οποίες καθορίζουν για κάθε κοινωνία ποια συμπεριφορά θεωρείται παρεκκλίνουσα. Αποτελούν τη λιδία αλήθεια για ποια συμπεριφορά θεωρείται παρεκκλίνουσα. Και παράλληλα, οι δεσμεύσεις μας αυτές να είναι αντίστοιχες με ό,τι μας υποδεικνύεται ή μας επιβάλλεται, ανάλογα το κείμενο, και από τα διεθνή κείμενα. Το ζήτημα δηλαδή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί το θίξατε και αυτό στην ερώτησή σας και κλείνω με αυτό, είναι το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων αναφορικά με την πανδημία του κορονοϊού. Και για να μην κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μας, από εκεί ξεκινάει ουσιαστικά και μια μεγάλη συζήτηση για το τι είναι επιστήμη, πώς παράγεται επιστημονική γνώση, τα είπε πριν ο κύριος Γενικός, τι πρέπει τελικά να πιστέψουμε ή τι δεν πρέπει, τι δημιουργεί ανασφάλεια, τι δημιουργεί. Εγώ να μείνω στο νομικό κομμάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στη διάταξη, όσο ισχύει σήμερα, η υγεία ως κλάδος εξαιρείται τις προστασίες από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, παρά μάλιστα το γεγονός ότι σε διεθνή κείμενα, όπως το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Δομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, προβλέπεται δυνατότητα στο κράτος να θέτει περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, δηλαδή μέσω αυτών των διατάξεων, και για ζητήματα υγείας. Ερώτημα για να κλείσουμε. Θα έπρεπε δηλαδή να είναι και η υγεία μέσα στη διάταξη? Τα ερωτήματα αυτά περισσότερο δεν τα απαντάνε οι νομικοί. Τα απαντάει η ίδια η ζωή. Και θα μου επιτρέψετε να μην το απαντήσω, απλώς να θέσω μόνο προβληματισμούς. Να πω ότι απ' τη μία υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή και μόλις χθες αναφορικά με
τα εμβόλια και την αποτελεσματικότητά τους. Απ' την άλλη όμως έχουν καταγραφεί διεθνώς περιπτώσεις στις οποίες, για τις οποίες άνθρωποι ακολούθησαν λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή λόγω του ότι πίστεψαν σε δεισειδήσεις για τον κορονοϊό λανθασμένη φαρμακευτική αγωγή και πέθαναν. Ήδη από τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2020, από το πρώτο κύμα της λεγόμενης πανδημίας, 44 άτομα πέθαναν στο Ιράν λόγω του ότι πίστεψαν ψευδή είδηση. Πείτε τι αναλυτικά, τη λέγαμε και τηλεφωνικά. Ναι. Μ' αρέσει αυτή η περιπτωσιολογία, για πείτε τι. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες... Τι υπόθηκε στο Ιράν, πείτε ακριβώς, να μεταφέρουμε την είδηση. Όχι, είχε διασπαρεί κυρίως μέσω μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, ότι θα μπορούσαν να γιατρέψουν τον κορονοϊό πίνοντας ένα σκεύασμα χλωρίνης. Ουσιαστικά. Και πέθαναν δυστυχώς, το λέμε βέβαια, το βλέπουμε ως αστείο, πέθαναν 44 άνθρωποι. Και έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις όπου ήδη από το Μάρτιο του 20 ο Γενικός Εισαγγελέας Νέας Υόρκης. Άρα, μισό λεπτό που διακόπτω. Αν αυτό είχε συμβεί στην Ελλάδα, μας λέτε ότι με βάση το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα του υπάρχοντος. Δεν θα μπορούσε να τιμωρηθεί για ψευδείς ειδήσεις. Θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο άλλο αδίκημα ίσως. Ποιο άνθρωπο, βρεθεί... από από αμέλεια, ποιο. Θα μπορούσε... δεν είμαι πρόχειρος. Ποιο, κύριε βρεθεί... Γενικέ, είστε ειδικευμένος στο ποινικό, έτσι όπως το ακούτε. Σύσταση αυτή. Έκθεση ενδεχομένως. Συγγνώμη, έκθεση κίνδυνο, αλλά και ξέρω. Αυτό δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον. Άλλωστε είναι τόσο χονδροειδές αυτό που ελέγχθη. Που είναι όμως πραγματικότητα. Ναι, είναι όμως χονδροειδές. Είναι σαν εκείνον ο οποίος έκαμε αγωγή σε κάποια χώρα του κόσμου πέραν του Ατλαντικού και είπε ότι η αυτόματη οδήγηση διάβασε στο εγχειρίδιο ότι το αυτοκίνητο πηγαίνει αυτόματα. Οπότε κίνησε το τροχόσιτο και πήγε να κάτσει πίσω. Πιστεύω ότι το αυτοκίνητο πάει αυτόματα και ενήγαγε την εταιρεία διότι δεν του διευκρίνησε ότι το αυτόματο χρειάζεται τη δική του συμμετοχή. Δηλαδή, μία είδηση τώρα με τη χλωρίνη μπορεί να γίνει καλά. Η οποία φοβούμαι ότι δεν έχει λεχθεί μόνο στο Ιράν και πέραν του Ατλαντικού με κάποια άλλη βερσιόν την είχα ακούσει. Έτσι. Είναι χονδροειδέστατη. Είναι χονδροειδέστατη για να την ακολουθήσει κανείς και για να πάμε μέσα μετά στην ιστορία της αξιόπινης του αξιόπινου, γιατί είναι τόσο χονδροειδές αυτό που ελέγχθη. Όμως, θα σας πω κάτι άλλο. Εάν κάποιος πει από επιστημονική δίθεν γνώση ότι ξέρετε κάτι, το X το οποίο παίρνει κανείς ως φάρμακο ή ως εμβόλιο προκαλεί σίγουρα αυτό και δεν το προκαλεί, εκεί πραγματικά μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Γιατί κάποιος άνθρωπος στερήθηκε τον εμβολιασμό που μπορούσε να τον προφυλάξει. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γενικός, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και απόφαση του Μονομελούς Πληθυσμιδικού Βέρειας, αν δεν κάνω λάθος, του 2016, η οποία αναφέρεται σε ψευδείς ειδήσεις, με το παλαιότερο νομικό καθεστώς, πρώτο 2019, αναφέρεται σε ψευδείς ειδήσεις αναφορικά με το ότι ένα συγκεκριμένο εμβόλιο δήθεν προκαλούσε καρκίνο. Και έχει λεχθεί κατά κόρον για τα εμβόλια. Και είμαστε σε. Και όχι μόνο για τα εμβόλια του κορονοϊού. Έχει σωθεί εκατομμύρια κόσμος διαδραστικά από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Επειδή βρέθηκαν τα εμβόλια που αντιμετώπιζαν αρρώστιες που κυριολεκτικώς στέρισαν τον κόσμο. Να πάμε λίγο στην Ισπανική γρήπη. Έχουμε πράγματι πάρα πολλά θύματα και με τον COVID. Να πάμε στην Ισπανική γρήπη που κατά τις μετριότερους υπολογισμούς κόστησε 25 εκατομμύρια θανάτους σε μια γη που είχε μόνο 1 δισεκατομμύριο πληθυσμό και όχι 6 δισεκατομμύρια. Να πάμε ότι και εκεί έλεγαν ότι δεν πρέπει να φορούν τις μάσκες γιατί η ανθρώπινη βλακεία είναι απεριόριστη. Αυτό θέλω να αυτό πω. Που θέλω... Ενώ το σύμπαν, το έχει πει ο Αϊνστάιν, ενδεχομένως έχει όρια, η ανθρώπινη βλακεία και η ανθρώπινη δυσιδαιμονία ξεπερνάει κάθε ανεκτό όριο πολλές φορές. Σαφώς καμία επιστημονική γνώση δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Πρώτα ξεκινάμε από εμάς τους δικηγόρους. Ό,τι λέμε ή ό,τι συμβουλεύουμε τον πελάτη μας είναι 100% ασφαλές, προσεγγιστικά πάμε κι εμείς. Γιατί λοιπόν θα πάμε αμέσως να πούμε στους γιατρούς ότι ξέρεις κάτι, α, το έχεις ελέγξει 1000%, το βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου. Μισό λεπτάκι. Μια στιγμή εδώ πέρα, παρακαλώ πολύ να βάλουμε και την άλλη όψη στο τραπέζι. Δεν μιλάμε για κάποιον τυχάρπαστο και άσχετο ειδικότητας, ο οποίος θα βγει να εκφράσει μια επιστημονική κρίση, που πιστεύω ότι κανένα σοβαρός άνθρωπος δεν θα κάτσει να τον ακούσει ή να τον ακολουθήσει. Όπως το παράδειγμα με τη χλωρίνη. Δηλαδή, το έχουμε και αυτό όμως. Απορώ και αυτό κάποιοι, το τελευταίο. Δηλαδή, εντάξει, δεν, το τελευταίο δεν γνωρίζω. Έχουμε όμως και τον Παγκόσμιο, θα διαφωνήσω μαζί σας. Τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν μπορούμε να αμφισβητούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτό που θέλω εγώ να πω. Στα πλαίσια της ελευθερίας ο καθένας μπορεί να αμφισβητεί οτιδήποτε. Επίσης έχει και το δικαίωμα του ελεύθερη, της ελεύθερης βούλησης και του αυτοκαθορισμού. Που σημαίνει και του αυτοκαθορισμού και του δικαιώματος στο θάνατο. Γιατί όπως υπάρχει το δικαίωμα στη ζωή, υπάρχει και το δικαίωμα στο θάνατο. Αρκεί αυτό να εξυκνείται στον εαυτό σου
και να μην επηρεάζει. Στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί ακόμα το δικαίωμα σε ευθανασία. Το έχουμε δείξει προηγούμενη εκπομπή. Το δικαίωμα στο θάνατο εννοώ εσύ ναι. να καταδικάσει τον εαυτό σου να μην πάρει κανένα φάρμακο και να πεθάνει. Αυτό που θέλω να πω. Για να έχει πραγματικό ενδιαφέρον η κουβέντα και να μην κάνουμε κυνήγι μαγισσών, είναι ότι δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για την περίπτωση που ένας γιατρός, ένας επιστήμονας, θελήσει με βάση την επιστημονική του ιδιότητα, όπως και έχει ήδη συμβεί, χωρίς να θέλω να πω ονόματα αυτή τη στιγμή, να βγει μπροστά, να εκφράσει την επιστημονική του άποψη με τεκμήρια, ακόμη και αν αυτή αντίκειται. Ενδεχομένως και στην κράτουσα. Συγγνώμη, δικαστικές αποφάσεις δεν διαθέτουν μειοψηφία. Δεν μπορούμε αυτόν τον άνθρωπο να τον θυμώσουμε. Δηλαδή, πάντα έχει το δικαίωμα ως γιατρός να βγει να εκφράσει μια αντίθετη άποψη, έτσι. Το σίγουρο είναι ότι το νομοθετικό πλαίσιο όσο ισχύει σήμερα δεν επιτρέπει. Να τον φημώσουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά την υγεία. Μα ακόμα και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν μειοψηφία. Πάντως, πρέπει να πούμε μας και το εξής. Για να αυτοκαθοριστούμε λίγο. Εάν εμφανιστούν 20 και λένε ότι αυτό το τραπέζι είναι καφέ, και εμφανιστεί κάποιος και πει ναι, καφέ, αλλά ξέρεις τι έχει σε πάνω. Εγώ επιστημονικός μπορεί να σου αποδείξω, εγώ δεν μπορώ να κρίνω την επιστημοσύνη του. Γιατί εγώ δεν έχω σπουδάσει αυτό που έχει σπουδάσει αυτός. Έχει αμύαντο μέσα, εγώ το έχω βρει επιστημονικά και μπορεί να πεθάνει από αυτό. Με τον τρόπο που ο κόσμος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, θα υπάρξει μια σημαντική πλειοψηφία που θα πιστέψει ότι αυτό το τραπέζι προκαλείται θάνατος και δεν θα πιστέψει τους 20, τους οποίους επειδή είναι 20, θα τους χαρακτηρίσει ενορχιστρωμένους. Τα ξέρουμε αυτά. Είμαστε στη συνωμοσιολογία, είμαστε μανούλες κυριολεκτικά και ως λαός, επειδή πολλές φορές δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε απέναντι στα λάθη μας, επειδή πάντοτε περιμέναμε έναν απομηχανή Θεό ιστορικά να μας σώσει, γι' αυτό είμαστε και επιρρεπείς στη συνωμοσία. Γιατί δεν πήγε καλά η χώρα, γιατί φτάνει οι ξένοι. Εμείς σε όλη την ιστορική διαδρομή δεν έχουμε συνεισφέρει σε τίποτα. Εμείς λείπαμε από τη χώρα και κάποιοι άλλοι προσδιορίζαν το μέλλον μας. Εγώ είμαι αντίθετος σε όποια θεωρία συνωμοσίας, σέβομαι την όποια άποψη θα ακουστεί, αλλά δεν πηγαίνω και με την ιστορία ότι 20 επειδή είναι 20 είναι ενορχιστρωμένοι και λένε ψέματα, ενώ ένας που ανακάλυψε ότι εδώ έχει πυρηνική ενέργεια, επειδή υποστημονικός κατά τη δική του άποψη μπορεί να το υποστηρίξει, έχει και δίκιο. Εγώ αυτό που θέλω να πω, χωρίς να είναι εδώ πέρα ο ρόλος μας να βάλουμε τα πράγματα σε ζυγαριές, είναι ότι γενικώς πράγματι η πανδημία έχει αναζωπηρώσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω ότι παλαιότερα δεν γινόταν τόσο μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτά, και ειδικά ως προς τις συνωμοσίες που προφανώς είμαστε κατά τους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο όταν φέρει μια επιστημονική ιδιότητα που έρχεται αντικρουόμενα με κάποια άλλη, ότι και αυτός έχει δικαίωμα να την εκφράσει και δεν μπορούμε να τον θυμώνουμε. Κύριε Γενικέ, γίνεται εδώ και χρόνια, εδώ στη χώρα μας, μια συζήτηση για το αν η ελευθερία της έκφρασης, ειδικά όταν αγγίζει τα άκρα όρια της και φτάνει σε συκοφαντική δυσφήμιση, πρέπει να έχει άλλη αντιμετώπιση όταν ασκείται διαζώσεις και άλλη όταν ασκείται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχουν μπει για τα καλά στις ζωές μας ή ευρύτερα ψηφιακά, αφού έτσι αποκτά και ευρύτερο αριθμό αποδεκτών. Έτσι είναι κάτι άλλο να το πούμε μεταξύ μας και άλλο να το βάλω στο Facebook, που δεν έχω κιόλας, τέλος πάντων, και να το δει όλος ο κόσμος. Εγαλώς κάμετε. Έχω σωθεί. Θεωρείτε ότι πρέπει να παραμείνει ενιαία όπως είναι αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση ή να αξιολογείται με διαφορετικό τρόπο όταν αυτή ασκείται ψηφιακά? Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει πραγματικά μια πολύ σημαντική συζήτηση πάνω σε αυτό που θέτετε, γιατί είναι ένα πρόβλημα. Αν με ρωτάτε υποκειμενικά και μόνον, γιατί δεν έχει ανοίξει επίσημα μια τέτοια συζήτηση ενώ σε πολιτικό επίπεδο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μπορώ να το γνωρίζω. Εάν με ρωτάτε, θέλω να σας πω ότι η δύναμη του μέσου είναι καταληκτική. Και πολλές φορές η δύναμη του διαδικτύου, και επειδή περισσότεροι έχουμε δυστυχώς το λεγόμενο φατσοβιβλίο, έτσι, κοινώς αγγλιστή Facebook, ή έχουμε και όλες τις άλλες μορφές, Insta, άλλοι έχουν και το Twitter, όπου εκεί αρχίζει ένας αχανής διάλογος πολλές φορές και καμιά φορά και μια συνεχής εξύβριση των πάντων εναντίον των πάντων, έτσι. Η οποία βέβαια επειδή έχει και μια ταχύτητα, μου έχουν πει το μέσο, δεν το έχω αυτό το μέσο, μπορεί να αναπτύξει εξτρεμιστικές ταχύτητες εξυβρίσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Το Twitter οδική, όπως το χαρακτηρίζουν. Ναι, 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 και όλο αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αν θέλετε να το βάλουμε κάπου και να πάμε και λίγο στις παλιότερες εποχές, που εγώ τις έχω ζήσει λίγο περισσότερο, εσείς από ό,τι αντιλαμβάνομαι πολύ λιγότερο, και μπορεί να είστε και ευτυχείς γι' αυτό, μπορεί εγώ να είμαι δυστυχής, κανείς δεν το μάθει, είδατε είναι η αντικειμενική αλήθεια που πάμε. Έτσι. Η εφημερίδα που υπήρχε παλιά είχε πολύ μικρότερη δύναμη και καθίστατο αντικείμενο μελέτης από αυτόν που διάβαζε. Δηλαδή, στο καφενείο της ελληνικής επαρχίας ή της ελληνικής πόλης, αυτός που άνοιγε μία εφημερίδα και διάβαζε ένα άρθρο, μετά το συζητούσε με το διπλανό του. Πολλές φορές γινόταν και μία γενικότερη συζήτηση που βοηθούσε λίγο και περαιτέρω στην κοινωνικοποίηση πάνω στην άποψη που εξέφραζε η εφημερίδα X σε σχέση με την εφημερίδα Y.
Η μη δυνατότητα στην φοβερή ταχύτητα διάδοσης της γνώσης επέτρεπε και το φιλτράρισμα. Όχι ότι αναγκαστικώς αυτό το φιλτράρισμα οδηγούσε σε αντικειμενικοποίηση της αλήθειας, αλλά οδηγούσε σε σχετικοποίηση του ψέματος. Διότι την ώρα που άλλος έλεγε «Μα εγώ το διάβασα εδώ», το έλεγε ο άλλος «Ναι, το διάβασα εδώ, αλλά κοίταξε τη γραφική που διαβάζω εγώ, είναι κάτι διαφορετικό». Αντίθετα τώρα όλοι μας, και εγώ πρώτος, όταν ακόμη και για να ηρεμήσω κάποια στιγμή ανοίγω το ίντερνετ, ανοίγω τις διάφορες σελίδες και δέχομαι ένα καταιγισμό ειδήσεων, που εκεί δεν προλαβαίνω να κρίνω. Και όχι μόνο δεν προλαβαίνω να κρίνω, αν είμαι ο κρινόμενος δεν προλαβαίνω να αμυνθώ, γιατί οι ταχύτητες είναι εκπληκτικές. Και ξέρετε κιόλας από την δημοσιογραφική σας πείρα περισσότερο εσείς, ο εκλεκτός μου συνάδελφος από τη γενικότερη δημόσια πείρα του, ότι τα περιθώρια της άμυνας του κρινόμενου είναι ανύπαρκτα. Διότι καταρχήν ανεβαίνει σε ένα site που υποθετικώς δεν το διαβάζει κανείς και στη συνέχεια είναι ενδιαφέρουσα η πληροφορία να παράγεται σε έναν ταχύτατο ρυθμό. Στο τέλος θα ανέβει και σε ένα σοβαρό site. Και ξέρετε κάτι, γι' αυτό και ποτέ δεν έχω αναγάγει κανένα μέσο ενημέρωσης. Είναι άσκοπο. Εάν εναγάγεις ένα μέσο ενημέρωσης, πάλι θυγόμενος εσύ είσαι. Γιατί την αρχική πληροφορία που σε θίγει μπορεί να μην τη διάβασε κανείς. Τον διάλογο που θα αναπτυχθεί δημόσια για το αν αυτό που εγγράφει εναντίον σου είναι ακριβές, θα τον διαβάσουν όλοι. Γιατί μπαίνεις σε έναν διάλογο όπου ο άλλος είναι ισχυρότερος από σένα, γιατί έχει μια ταχύτητα στη μετάδοση πληροφορίας που εσύ δεν μπορείς να μηνθείς, πρέπει να είσαι συνέχεια για να δεις πού θα σου σκάσει. Από το νιου στάδε, από το νιου στάδε, ποιος άλλος θα το πάρει. Πάντως, να σημειώσουμε. Άρα μετά δεν θα λειτουργήσει και δεν θα παράγεις τίποτα και θα ασχολείσαι με αυτά. Να σημειώσουμε όμως για τον κόσμο που δεν είναι μοιημένος νομικά ότι σε μια περίπτωση που το φτάσει κανείς δικαστικά και έχει το δίκιο με το μέρος του, υποχρεούνται σε επανόρθωση και σε δημόσια συγγνώμη το μέσο. Να το πούμε ότι υπάρχει και ένα όπλο απέναντι σε όλο αυτό. Να σας πω κάτι και δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένη υπόθεση παρόλο που είναι παλιά και πασίγνωστη. Για τελευταίο τελεσυδίκησε κιόλας δικαστικός και ο θυχθής πήρε από τον θυγόμενο. Ο θυχθής επλήρωσε τον ο θυχθής και θυγόμενος πήρε τα λεφτά, τα οποία η δικαστική απόφαση τέλος πάντων καταδίκασε εκείνον ο οποίος τον έθιξε. Ξέρετε κάτι, εκείνο που μένει πάνω στη στιγμή που γίνεται η διάδοση της πληροφορίας είναι η ζημιά. Είναι η ζημιά και για να το πω έτσι λαϊκοεπικά, και ότι εκείνος ο οποίος χαρακτηρίστηκε με τον Α ή Β τρόπο έγινε κατά το κοινό λαϊκός ρόμπα. Στη συνέχεια, όταν μετά από 5 ή 7 ή 8 χρόνια, γιατί αυτή είναι η ρυθμή, αποδοθεί η δικαιοσύνη, όση προσπάθεια ανασκευής και να κάνεις, ό,τι και να γίνει, ξέρετε τι έχει μείνει, επειδή όλοι είμαστε κυρίες στην αρχική πληροφόρηση. Η λάσπη. Εντάξει τώρα, ξέρουμε πώς την κλείτωσε. Υπάρχει δηλαδή ένα μέρος του κόσμου που μετά και τη δικαστική απόφαση που λέει να δημοσιευθεί, που έχει επιδικάσει τα 5, τα 10 χιλιάδες, γιατί είναι και μεγάλα τα ποσά που επιδικάζουν μεταξύ μας, έτσι. Για ηθική βλάβη, λέμε τώρα. Ναι. Εκείνο ο οποίος εφήγει, τέλος πάντων, και όταν ακόμη και διαδοθεί ότι ξέρει τελικά τα πλήρωσε κιόλας ο άλλος. Και μιλάω για πρόσφατη περίπτωση, απλώς δεν θέλω να πω τα πολιτικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν. Εκείνο που έχει μείνει, ναι, καλά τώρα, εντάξει, μετά από τόσα χρόνια, ένας Θεός ξέρει, μπορεί ο άλλος να είχε καλύτερους δικηγόρους. Εκείνο που έμεινε και επικάθισε είναι η λάσπη. Και όταν θα πάτε σε οποιαδήποτε μετακοινωνική συγκέντρωση, δραστηριότητα, οι μεν φίλοι σας θα πούν κρίμα του ανθρώπου που το επιτέθηκαν. Οι δε εχθροί σας, όταν στρέψετε την πλάτη, εκείνοι που αρέσκονται στην κοινωνική κριτική κοινό κουτσομπολιό, θα πούν είδες του γράψαν, ναι. Και αυτός θα την κλειτώσει τώρα. Δεν ξεμπλέκεις. Μήπως στην ελευθερία της έκφρασης, είτε ψηφιακά, είτε διαζώσεις, είτε με τον οποιονδήποτε ανθρώπινο τρόπο έρχεται κανείς αλληλεπίδραση με το κοινωνικό σύνολο, πρέπει να επενδύσουμε πλην του νομικού πλαισίου που εντάξει. Και στην παιδεία μας. Νομίζω ότι είναι στα χέρια μας να την ασκούμε σωστά. Ναι, αυτό. Γιατί άμα έχεις ενημερωμένο κοινό, δηλαδή κάποιος που σας ξέρει, θα σταθεί σκεπτικός στην είδηση, θα σκεφτεί μήπως είναι κακόβουλη, μήπως είναι. Και υπάρχουν οι άνθρωποι που σας ξέρουν, σαφώς αυτό θα το σκεφτούν. Είναι γεγονός. Απλώς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο δεν μπορεί να σας ξέρει, εκτός αν έχετε μια πολύ ισχυρή δραστηριότητα, που και αυτή καμία φορά εμφανίζεται με όρους αντικειμενικούς ενώ είναι υποκειμενική. Γιατί κάποιος που έχει μεγάλη δίζηση στον τύπο, κάποιος που είναι δημόσιο πρόσωπο, που ο τύπος θέλει συνεχώς να τον φέρνει στην επιφάνεια, είναι ένας ισοποιός, ένας καλλιτέχνης, έτσι, ένας αθλητής. Και μετά θα πάμε και σε ένα άλλο θέμα, στο πώς καθορίζονται, αλλά αυτό δεν είναι θέμα της σημερινής σας εκπομπής. Μην πειράζει, πώς καθορίζονται πολλές φορές οι όροι και του παιχνιδιού του λεγόμενου δημοκρατικού. Όταν ο πολίτης, ο οποίος βλέπει έναν, άσχετα αν θίγεται ή όχι, αλλά έχει μια δημόσια δραστηριότητα, είναι ηθοποιός, είναι διάσημος αθλητής, είναι καλλιτέχνης γενικότερα, προτιμάται στη συνείδηση του κόσμου όταν έρθει η ώρα του σταυρού από έναν άλλον, σαν τον αγαπητό μου συνάδελφο εδώ, που έχει 2 ή 3 διδακτορικά, το οποίο δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Ενώ θα έπρεπε αυτό να τον ενδιαφέρουν. Αλλά όμως,
Αυτή είναι η δύναμη της δημοκρατίας. Ο κόσμος αποφασίζει. Έτσι. Άρα, αφού ο κόσμος αποφασίζει, έχει τα δικά του κριτήρια για την απονομή του επένου. Γιατί η εκλογή ειδικά, όχι ο διορισμός, σε ένα δημόσιο αξίωμα είναι απονομόμενος έπαινος. Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαία Ελλάδα τους εξωστράκησαν και στην σημερινή πραγματικότητα τους επενούν, δεν λέω σημειολογικά ότι είναι το ναι, ίδιο εντάξει. Ο έπονος με τον εξωστρακισμό ή ότι είναι ίδια τα πρόσωπα. Mm. Αλλά βλέπουμε ακριβώς και μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Άρα ο εχθρός μας πολλές φορές, όπως είπατε, είναι η έλλειψη παιδείας και επίσης είναι πολύ εύκολη αποδοχή της κακόβουλης κριτικής, παρά η δεύτερη σκέψη, ρε πράγματι το έκανε. Βέβαια να πω και το άλλο και να κλείσω, να πω ότι ο Χαράρη που είναι δημόσιος, διάσημος συγγνώμη, συγγραφέας, είχε πει στο πρώτο βιβλίο του, έτσι, στο Homo Sapiens αν θυμάμαι, ότι η βάση της δημιουργίας των κοινωνιών ήταν και κοινωνική κριτική. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται ο ένας με τον άλλον, τότε συνέπηξαν και τις ανθρώπινες ομάδες ώστε να έχουν λόγο ύπαρξης. Άρα το κουτσομπολιό κοινός, κατά τον Χαράρη, όχι κατά με, υπήρξε και γενοσιουργός δύναμη δημιουργίας της κοινωνίας. Μάλιστα. Μα... Να πω κάτι πάνω σε αυτό, βεβαίως, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, να συνδυάσω λίγο και τις δύο ερωτήσεις σας, έτσι όπως τοποθετήθηκε ο κύριος Γενικός. Ρωτήσατε για την διασπορά ψευδών ειδήσεων μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Και να πούμε ότι η ερώτηση είναι εύστοχη, γιατί σήμερα, το 2021, το 2016 μετά για την ακρίβεια, μιλάμε ξανά για ψευδείς ειδήσεις, ενώ το φαινόμενο αυτό υπήρχε προ-Χριστού. Ο Σουν Τζου, στην τέχνη του πολέμου, αναφέρει την ψευδή πληροφορία ως στρατηγικό μέσο προκειμένου να κερδίσει το στρατό του αντιπάλου. Δηλαδή, να του πω ψέματα ότι είμαστε περισσότεροι, ότι είμαστε λιγότεροι, ότι έχουν αναπτυχθεί δυτικά ή ανατολικά. Έρχονται σήμερα. Ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό είναι οι ψευδείς ειδήσεις της εποχής. Ναι, αυτές. Έτσι, όπως λέγεται για διάσημο τραπεζίτη, ότι πλούτησε όταν διέδωσε ψευδός, ότι ο Ναπολέοντας κέρδισε στο Βατερλό και όχι ότι ιτήθηκε. Έκανε τρεις μέρες να φτάσει η είδηση από το Βέλγιο, από το Βατερλό στο Λονδίνο. Μέσα σε τρεις μέρες φημολογεί ότι είχε αγοράσει το μισό Λονδίνο. Ψευδείς ειδήσεις λοιπόν υπήρχαν. Συζητάμε το 2016 ξανά για ψευδείς ειδήσεις, γιατί έχει αλλάξει πρώτον ο τρόπος διασποράς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ίντερνετ. Με τεράστιες δυνατότητες διαφοράς, ακόμα μέσω Twitter, οτιδήποτε, ακόμα και μέσω bots, μέσω δηλαδή συστημάτων που στείνονται για να διασπείρουν και να αποστέλουν συνεχή μηνύματα. Και δεύτερον, προσέξτε, ακόμα και σε ό,τι αφορά την κατασκευή ψευδών ειδήσεων. Υπάρχουν πλέον αλγόριθμοι οι οποίοι συνδυάζουν από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, από συγκεκριμένες πηγές δηλαδή, κείμενα και καταστρώνουν το τελικό κείμενο και ανάλογα δηλαδή, με τι θα του δώσεις, το φτιάχνει. Έχουμε και στην Ελλάδα παράξει εδώ τέτοιες εφαρμογές. Εδώ και 7-8 χρόνια. Είναι νόμιμες αυτές. Βεβαίως, νομιμότητες είναι. Το θέμα είναι το περιεχόμενο, μετά το content είναι ψευδές, αν είναι ψευδές ή όχι. Σε τεχνολογικό επίπεδο ο αλγόριθμος είναι επίτευγμα. Λοιπόν, είναι εργαλείο. Να πω όμως το αποτέλεσμα. Δεν είναι το ίδιο με το να περάσει κάτι από το φίλτρο της ανθρώπινης κρίσης. Ας πούμε ενός δημοσιογράφου που τηρεί δεοντολογία, έτσι, όχι άλλο. Ναι, πρώτον υπάρχουν και αυτοί που δεν την τηρεί. Αλλά κατά δεύτερον, τα μέσα, τα εργαλεία, το ίδιο το διαδίκτυο είναι σαν ένα μαχαίρι. Μπορείς να κόψεις ψωμί, μπορείς και να σκοτώσεις. Δηλαδή και η οπλοχρησία ακόμα για την οπλοχρησία το μαχαίρι διαχωρίζει την οικιακή χρήση από την όποια άλλη χρήση. Είναι μια είδηση που μπορεί να σκοτώσει πολύ πιο εύκολα. Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως. Για το έργο έχει τελειώσει. Έχουν συμβεί τέτοια. Δεν μπορεί να την κλειτώσει. Επομένως, το θέμα εδώ ποιο είναι. Γι' αυτό, καταρχάς, γι' αυτό μιλάμε σήμερα για fake news. Ξανά. Ήδη ξεκίνησε η συζήτηση, αν παρακολουθήσετε και τη διεθνή έτσι, επικαιρότητα, από το 2016 και μετά, όταν το Pizzagate στην Αμερική επηρέασε, λέγεται, το εκλογικό αποτέλεσμα μέσω Twitter, ψευδών ειδήσεων μέσω Twitter. Από τότε ξεκίνησε η συζήτηση ξανά για κάτι που υπήρχε αιώνες πριν, τις ψευδείς ειδήσεις. Άρα, αυτή η συζήτηση, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Γενικός εδώ, για το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο δίκαιο και στις παραφωνήσεις πρέπει να ανοίξει. Και δεσμευόμαστε εδώ ότι θα ανοίξει, διότι και στο έργο το ερευνητικό έργο το οποίο υλοποιείται εδώ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με επιστημονικό υπεύθυνο εμένα, έχω την τιμή και την ερευνητική μου ομάδα, σε επίπεδο διάχυσης του ερευνητικού έργου, ως ορίζεται από τη χρηματοδότησή μας από το ΕΛΙΔΕΚ και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, που σας ευχαριστώ, θα κοινοποιήσουμε τα πορίσματα και στον κύριο Γενικό. Θα μας κάνει την τιμή να μας δεχτεί στο Υπουργείο το πόρισμα της έρευνας, προκειμένου. Να με καλέσετε και εμένα. Βεβαίως, βεβαίως, και να το παρουσιάσετε. Και
σε κάποια συνέντευξη τύπου, ίσως θα το δούμε. Και βεβαίως να το εκεί πέρα μέσα, όλα αυτά ουσιαστικά θα αναφέρονται με γνώμονα την, όχι την εισαγωγή επιβαρυντικών περιστάσεων ενδεχομένως, την προσαρμογή όμως της νομοθεσίας στα νέα, στα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα. Και πάνω σε αυτό έρχεται και το δεύτερο ερώτημά σας. Όσοι ασχολούμαστε με το δίκαιο του διαδικτύου, και όχι μόνο για τις ψευδεις ειδήσεις, αλλά γενικότερα για το δίκαιο του διαδικτύου, μιλάμε για το λεγόμενο media literacy. Αυτή είναι ουσιαστικά η παιδεία, η γνώση αναφορικά με την χρήση του διαδικτύου, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Εκεί, ναι, πρέπει να επενδύσουμε. Και είναι δεδομένο αυτό. Ποιο είναι το ζήτημα? Δεν αρκεί να κατηγορούμε να κυνηγάμε φαντάσματα, όπως είπατε πριν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τρόπος που λειτουργεί το διαδίκτυο σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, είναι επιτεύγματα καινούργια. Είναι πράγματα καινούργια. Σκεφτείτε, πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε. Μόλις πριν 10 χρόνια, που λοιπόν θυμόμαστε, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα διασποράς, παραγωγής ψευδών ειδήσεων ή αυτή η χρήση τέλος πάντων του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Θα προσαρμοστούν οι νομοθεσίες. Εγώ αυτό που προτείνω μέσα από τα επιστημονικά γραπτά μου. Και είναι μεγάλη μας τιμή, ξαναλέω, που είναι σήμερα γενικός συντομία, για να περάσουμε. Και κλείνω, ναι. Κλείνω. Είναι το ότι θα πρέπει η χώρα, δεδομένου ότι έχει το επιστημονικό δυναμικό, το ακαδημαϊκό δυναμικό, το επαγγελματικό δυναμικό, θα πρέπει να παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτές τις κινήσεις, σε διεθνές επίπεδο. Γιατί έχω για πολλά να ψέξω τις ελληνικές τις διοικήσεις ανά τα χρόνια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να πω μόνο, χωρίς να σημαίνει κάτι ότι υπογράψαμε, χωρίς να σημαίνει κάτι για πρόσωπα, ότι υπογράψαμε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που είναι σήμερα αρμοδιότητα του κυρίου Γενικού, το 2001 για το κυβερνοέγκλημα, και αυτή κυρώθηκε το 2016. 15 χρόνια μετά, με το 44-11 του 2016 το νόμο. Όταν το κυβερνοέγκλημα είχε ήδη αλλάξει. 15 χρόνια περάσανε τόσες κυβερνήσεις, διαφορετικά κόμματα, τόσοι υπουργοί και δεν κάθισε κανένας να κυρώσει τη σύμβαση. Επειδή το έχω συζητήσει έτσι με συνταγματολόγους, υπάρχει και η άλλη άποψη. Πώς για παράδειγμα, ας πούμε, το 299 τυπικά, αν δεν κάνω λάθος, με την ανθρωποκτονία. Άλλαξαν τρόποι ανθρωποκτονίας. Δεν είναι με συμβατικές μεθόδους όπως παλαιότερα, αλλά ίδια έμεινε η διάταξη και έρχεται ο δικαστής και το κάνει την υπαγωγή, ότι υπάρχουν και υπέρμαχοι ότι η ελευθερία της έκφρασης πρέπει να μείνει η ίδια και να βλέπουμε πώς ασκείται κάθε φορά, ότι δεν πρέπει να υπάρξει επιβαρυντικότερη περίσταση. Υπάρχει και αυτή η άποψη, απλά να τη σημειώσουμε για την πληρότητα της κουβέντας. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, να πω ότι ο προηγούμενος νόμος πριν το 44 το 16, ας πούμε, για το hacking, για την χωρίς δικαιώμα προς δεδομένα, ήταν ο νόμος του 88, ο οποίος νόμος του 88 που δεν υπήρχε καν διαδίκτυο και ήταν τόσο καλογραμμένος που δύνατο να εφαρμοστεί σε όλες τις αλλαγές των συνθηκών. Ένας καλογραμμένος νόμος δεν είναι ένας νόμος ο οποίος του βάζουμε μέσα συνεχώς πράγματα. Για να μην θυμηθούμε τον Μπίσμαρκ που έλεγε ότι οι νόμοι είναι σαν τα λουκάνικα. Όποιος αγαπάει τους νόμους και τα λουκάνικα δεν πρέπει να δουν πώς φτιάχνονται. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε να είναι προσαρμοσμένη μια γενικότερη αντεγκληματική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει και αυτό που είπατε, το media literacy. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το να φτιάξουμε μια διάταξη και καθαρίσαμε. Είναι σχέδιο, είναι action plan. Ναι, έτσι φτάνοντας στη λήξη της σημερινής μας εκπομπής, απλά να σχολιάσω αυτό ότι θα πρέπει να. Προφανώς θα πρέπει να περιορίζεται σε κάποια επίπεδα η ελευθερία της έκφρασης και δεν ασκείται απόλυτα. Το είπαμε 100 φορές αυτό. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να δούμε και πού έτσι σταματάει, ξεκινάει, σε ποιο πλαίσιο υπάρχει και η επιστημονική γνώμη. Γιατί, να, προσωπικό σχόλιο αυτό που θα πω. Πριν από λίγα χρόνια, αφαιρέθηκαν οι αφίσες από τα μετρό, γιατί δεν άρεσε το μήνυμα, ας πούμε, κατά των αμβλώσεων. Υπήρξε όμως και κόσμος που άρεσε. Υπήρχαν γιατροί που βγήκαν και είπαν, εμείς ως γυναικολόγοι, ας πούμε, συμφωνούμε. Παρ' όλα αυτά, πώς ήρθηκε. Δηλαδή, να δούμε μέχρι πού δεν θα θίγεται ο ένας, αλλά θα έχει και ο άλλος το δικαίωμα έκφρασης της γνώμης, και ειδικά όταν αυτή είναι επιστημονική. Εκεί εγώ είμαι ακόμα πιο ευαίσθητη. Αυτό επηρεάζεται σίγουρα και από κοινωνικούς ή άλλους παράγοντες. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει τόσο με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Γιατί θα πρέπει να. Άρα, δεν είναι νομικό το θέμα, είναι κοινωνικό. Τελικά, ναι. Τελικά, ναι. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω. Βεβαίως. Ερετικά προς τη δική σας άποψη. Τη δική μου που λέει. Όταν είμαστε υπέρμαχοι της ελευθερίας έκφρασης, και πρέπει να είμαστε, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δεχόμεθα ακόμη και την κακή κριτική, πολλές φορές και την κακόβουλη. Να δούμε και την άλλη άποψη. Αν κάποιος είναι ελεύθερος να εκφράζεται, πόσο περισσότερο κάποιος άλλος είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται τον εαυτό του. Και κάποιος άλλος να τον διαχειρίζεται τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, η αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζει κανείς τον θεσμό της οικογένειας, σε ποια ηλικία θέλει να κάνει μια οικογένεια.
σε ποια ηλικία θέλει ή δεν θέλει να κάνει παιδιά, σε ποια ηλικία θεωρεί αυτό διαχειριζόμενο στον εαυτό του να επιλέξει αν θα συνεχίσει μια οικειοφορία ή δεν θα την επιλέξει. Όπως λέμε ότι η ελευθερία στην έκφραση είναι θεμελιώδης δικαίωμα του ανθρώπου και η ελευθερία διαχείρισης του εαυτού του, πόσο μάλλον όταν δεν βλάπτει ευθέως. Γιατί αν αρχίσουμε το από ποια πράγματα μπορεί να βλαφτεί η ελευθερία του κοινωνικού, μάλλον... Με ανθρώπινη ζωή, γιατί είναι και ευαίσθητο θέμα. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και τεράστιο θέμα. Θέλω να πω όμως ότι οι ελευθερίες είναι όλες σημαντικές. Τα δικαιώματα επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η τύχη μιας χώρας και η τύχη ενός έθνους είναι και αυτό μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Πάντοτε όταν έχουμε να σταθμίσουμε ανάμεσα σε διαφορετικές όψεις, εκείνο που πρέπει να σκεφτόμαστε, λέω εγώ, δεν σημαίνει καθόλου ότι έχω δίκιο, είναι ότι να προσεγγίζουμε τη ζωή, τους ανθρώπους, με τον κανόνα της επίοικιας. Της επίοικιας και προς εκείνον που μας κρίνει άδικα, της επίοικιας ακόμη στο να μην αυταρεσκόμεθα όταν κάποιος μας κρίνει επειδή του αρέσει η άποψή μας με τόνους διθυραμβικούς. Πρέπει να ακούμε πάντα χαμηλά και την κριτική αλλά και την επιδοκιμασία. Είναι ο μόνος τρόπος για να αμυνθούμε πρώτα σε προσωπικό επίπεδο για να έχουμε ένα μέσο επίπεδο ικανοποίησης του εαυτού μας από τον τρόπο που πορευόμαστε στη ζωή μας. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε τις ελευθερίες των άλλων αλλά και τα δικαιώματά τους. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη άσκηση και ακόμη και ο Μιλόν μπορεί να μην την κάνει πάντοτε επιτυχώς. Πολύ ωραία. Κύριε Αλεξανδρίνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας. Και για την υπέροχη έτσι, συνομιλία που είχαμε και με τον αγαπητό συνάδελφο εδώ. Φυσικά, κύριε Σπυρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε και εσάς για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Δωδεκάνησα, αλλά και από οπουδήποτε αλλού ψηφιακά, έτσι που δίνεται αυτή η ευρεία δυνατότητα. Θα είμαστε κοντά σας την επόμενη εβδομάδα με νέο θέμα. Γεια σας.